Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχωράει στη δημοπράτηση πέντε σημαντικών έργων αντιπλημμυρική θωράκιση, δηλαδή δύο έργων στην ευρύτερη περιοχή τη Θεσσαλονίκη, ενός στην Αττική, ενός στο νομό Κορινθίας, αλλά και ενό έργου άρδρευση στο νομό Φλόρινα, συνολικού προπολογισμού 193 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για νέα έργα με ξεκάθαρο φιλοπεριβαλλοντικό πρόσημο που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των φαινομένων της κλιματικής αλλαγής αλλά και θα αποτρέψουν την παράνομη και άνερχη άδρευση προωθώντας την οργανωμένη, βιώσιμη και αποτελεσματική αγροτική παραγωγή τα τέσσερα αντιπλημμυρικά και το αρδρευτικό έργο που δημοπρατούνται εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα έργων ύψο 13 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών με την αξιοποίηση όλων των σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων, δήλωσε ο Γενικό Γραμματέα Υποδομών Γιώργο Καραγιάννη.